Η μικρότερη κατηγορία των SUV είναι αυτή που δείχνει να ενδιαφέρει περισσότερο τα τελευταία χρόνια την ελληνική αγορά. Μιας και οι δρόμοι στη χώρα μας δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η μεγαλύτερη τροχή αυτών των αυτοκινήτων προσφέρουν μια αρκετά πιο άνετη εμπειρία οδήγησης σε σχέση με ένα sportive και χαμηλό hatchback. Ο συνδυασμός με την υψηλή θέση οδήγησης και το υποτιθέμενο κύρος ενός SUV δημιουργούν μια κατηγορία υβρίδιο που τα αυτοκίνητά της είναι ένα μείγμα των τυπικών κατηγοριών. Σε αυτή την πολυπληθή κατηγορία, η ισορροπία είναι δύσκολη υπόθεση, μιας και ο μεγάλος ανταγωνισμός κάνει το έργο των σχεδιαστών αρκετά περίπλοκο. Το Mokka και το T-Roc είναι δύο αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα, που στα χαρτιά είναι σχεδόν ίδια, ενώ στην πράξη οι προσεγγίσεις της Opel και της Volkswagen αντίστοιχα διαφέρουν αρκετά. Η ουσιαστική διαφορά στις εκδόσεις των αυτοκινήτων είναι στο μηχανικό σύνολο. Ο τρικύλινδρος 1200 κινητήρας του Opel αποδίδει 130 ύπους και 23 κιλά ροπής και συνδυάζεται με χειροκίνητο εξάρκη βότιο. Η ροπή του κινητήρα θυμίζει diesel, το ίδιο και η λειτουργία του, μιας και τραβάει καλά από χαμηλά. Το T-Roc από την άλλη φοράει το τετρακύλινδρο 1500 TSI των 150 ύπων και των 23 κιλών ροπής, που συνδυάζεται με το 7 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη DSG. Η λειτουργία του είναι παράλληλα και πιο γραμμική, με το σύνολο να δείχνει πιο ραφιναρισμένο. Η κατανάλωση και των δύο κυμαίνεται από 7 έως 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με το Opel να υπερέχει κατά σχεδόν 1 λίτρο στις περισσότερες περιπτώσεις. Η ανάρτηση του Mokka είναι πιο μαλακή και επιτρέπει εγκάρσεις αλλά και κατά μήκους κλίσης, με το αμάξωμα να κινείται αρκετά. Η ηχομόνωση είναι καλή, με τον κινητήρα να φέρνει περισσότερο ήχο στην καμπίνα. Από την άλλη, το T-Roc είναι πιο σφιχτό σε πρώτη αίσθηση, αλλά αποσβαίνει καλύτερα τις εγκάρσιες ανομαλίες. Η ηχομόνωση είναι καλή και εδώ, με τις διαφορές να είναι αρκετά μικρές. Η αίσθηση των δύο αυτοκινήτων στον επαρχιακό είναι πολύ θετική, με το τιμόνι να είναι το σημείο που υστερούν και τα δύο, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Παραπάνω βάρος στο Volkswagen θα ήταν ιδανικό και περισσότερη αίσθηση στο Opel αντίστοιχα. Τα πλαίσια και των δύο είναι αρκετά ικανά, παρά την τελείως διαφορετική αίσθηση που δίνουν στον οδηγό. Το T-Roc δείχνει πιο σταθερό, με το Mokka να έχει οριακά καλύτερο κράτημα. Εντός πόλης το αυτόματο υπερέχει, με τις διαστάσεις του Opel όμως να είναι καλύτερες στο παρκάρισμα. Στο ταξίδι οι διαφορές είναι μικρές, με το Volkswagen να υπερτερεί λόγω χώρων. Εκτός δρόμου, η απώλεια πρόσφυσης έρχεται σχετικά νωρίς, μιας και τα δύο αυτοκίνητα είναι δικίνητα. Το T-Roc βέβαια έχει και τετρακίνητη έκδοση, που έρχεται πακέτο με το δίλητρο κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου. Το εσωτερικό του T-Roc είναι αρκετά ευρύχωρο, με καλά υλικά και αρκετά ανανεωμένη εικόνα. Η έκδοση R-Line προσθέτει και όμορφες πινελιές στο τιμόνι αλλά και στα καθίσματα. Το Mokka απ' την άλλη είναι αρκετά πιο σφιχτό σε χώρους. Τα υλικά είναι αντίστοιχα και η σχεδίαση αρκετά πιο οδηγοκεντρική. Η τεχνολογία και στα δύο αυτοκίνητα είναι αρκετή, με τις οθόνες του T-Roc να έχουν καλύτερα γραφικά και μενού. Οι μεγαλύτερες διαστάσεις φαίνονται τόσο στο χώρο αποσκευών, με το T-Roc να υπερτερεί κατά 64 λίτρα και να φτάνει τα 414, όσο και στην άνεση των επιβατών, με το μεγαλύτερο μεταξόνιο του Volkswagen να δίνει περισσότερο χώρο στους πίσω επιβάτες.
Όπως αναφέραμε και στην αρχή, μιλάμε για δύο αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις. Το Men T-Roc είναι πιο άνετο σε χώρους και πιο ήσυχο σε σχεδίαση, ενώ ταυτόχρονα δείχνει πιο ραφιναρισμένο. Το The Mocha είναι πιο μαζεμένο σε διαστάσεις, αλλά έχει πιο δυναμική σχεδίαση, με το γαλλικό DNA να του δίνει το κάτι παραπάνω στο απόλυτο κράτημα. Ουσιαστικός νικητής από τη σύγκριση δεν υπάρχει, μιας και οι διαφορές των δύο έχουν να κάνουν κυρίως με την προσέγγιση και τις ανάγκες που πάνε να καλύψουν. Προσωπική επιλογή θα ήταν το Mocha, μιας και το ξεχωριστό του σχήμα με τις ρετρό πινελιές είναι αρκετά πιο ελκυστικό. Βέβαια, αν η χώρικη πρακτικότητα είναι προτεραιότητα, η ζυγαριά αναγκαστικά γέρνει προς το T-Roc. Οι τιμές των δύο δεν διαφέρουν αισθητά, μιας και μια φορτωμένη σε εξοπλισμό έκδοση με αυτόματο κυβότιο κυμαίνεται κοντά στα 30.000 ευρώ.